Παραστάσεις διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Δασών και την Εφορία του Πύργου πραγματοποίησε σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, διεκδικώντας μία σειρά πάγιων ετοιμάτων τα οποία και κατέθεσαν με τη μορφή ψηφίσματος προκειμένου να προωθηθούν στα αρμόδια Υπουργεία. Στα πλαίσια του δεκαήμερου των αγροτικών κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται πανελλαδικά, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας προχώρησε σήμερα σε δύο παραστάσεις διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Δασών και την Εφορία του Πύργου, καταθέτοντας ψηφίσματα με τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις του κλάδου. Πάγια θέση των αγροτών για το μείζον θέμα των δασικών χαρτών παραμένει το να δοθεί παράταση για έναν χρόνο στην διαδικασία υποβολής ενστάσεων και αντιρρήσεων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες. Αίτημα το οποίο τέθηκε και στον Διευθυντή Δασών, Παναγιώτη Κορισιάνο, στην συνάντηση και την συζήτηση που είχαν μαζί του οι αγρότες στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας τους. Ο ίδιος δεσμεύτηκε να μεταφέρει τα αιτήματά του στα αρμόδια Υπουργεία. Που περάσαν στις πλάτες της δικές μας, νομιμοποιεί όλους τους παράνομους, πραγματικά παράνομους, με τις μεγάλες εκτάσεις. Ναι, εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο μορφές παρανομίας. Από τη μία μεριά είναι τα φιλέτα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση να πούμε με τον πρωτογενή τομέα, που εκεί πέρα εμείς δεν τους χρεωνόμαστε, γιατί εκεί αυτός θα κάνει αγώνα πλούτου. Είναι τελείως διαφορετικό ο άλλος που αυτό τους είπα και πάνω, που έβαλε 5 λιές, ένα μπελάκι κλπ. Για να ζήσει, να μπορέσει να ζήσει. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα ο άλλος, ο οποίος τη γη την καρπούται, την ιδιοποιείται για να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του. Ψήφισμα των αγροτών επιδόθηκε και στην Εφορία του Πύργου για την υπερφορολόγηση των ανθρώπων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και που η αφέμαξη του εισοδήματός τους, όπως τονίστηκε, συνεχίζεται αντιμετωπίζοντας πλέον σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Σήμερα, μέλη της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, στα πλαίσια των δεκαήμερων των πανελλαδικών κινητοποιήσεων, κάναμε δύο παραστάσεις διαμαρτυρίας. Τη μία στην Διεύθυνση Δασών για το θέμα των δασικών χαρτών που εμείς επιμένουμε στις αρχικές διεκδικήσεις που είχαμε. Δεν μας έχει ικανοποιήσει η κυβέρνηση με τις τροποποιήσεις που έκανε. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι το μόνο που θέλει να κάνει είναι να χαρατσώσει από άλλη μεριά τους αγρότες και να δημιουργήσει τέτοια ζητήματα, και στην Εφορία για το θέμα της υπερφορολόγησης και του φορολιστίας που γίνεται στον αγρότη, που απαιτεί να του πάρει από τα λεγόμενα καθαρά έσοδα πάνω το 50% των εσόδων του. Βέβαια θα συνεχίσουμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στην άλλη Ελλάδα, και βέβαια με τις αρχές του καλοκαιριού, με το τέλος του καλοκαιριού, γύρω στο Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτέμβριο, αρχές Οκτώβρη, θα ξαναγίνει πανελλαδική συγκέντρωση της πανελλαδικής για να αποφασίσουμε από εκεί και πέρα το τι θα κάνουμε. Ένα άλλο που θα ήθελα να καταγγείλουμε και θα πάμε και στις αρμόδιες υπηρεσίες για αυτό το θέμα είναι το νέο χαράτσι που πάνε να επιβάλλουν στο νερό και βέβαια και η κατάσταση που υπάρχει στους στενοτρόφους, που πολλές εταιρείες δημιουργούν προβλήματα στην πληρωμή των συναδέλφων με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το σιτηρέσιο στα ζώα τους, με αποτέλεσμα ούτε γάλα να υπάρχει αλλά ούτε και κρεατοπαραγωγή αργότερα.